Ένα σύγχρονο δίκτυο αποχέτευσης που θα εξυπηρετεί πλήρως τους κατοίκους των οικισμών Χορτιάτη και Ασβεστοχωρίου και με τη λειτουργία του θα εξασφαλίσει την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, αποκτά πλέον η Δημοτική Ενότητα Χορτιάτη. Η δράση χρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση με προϋπολογισμό περίπου 9 εκατομμύρια ευρώ. Φορέα διαχείρισης στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και φορέα υλοποίησης στο Δήμο Πηλαίας Χορτιάτη. Το έργο παίρνει το πράσινο φως για την υλοποίησή του, καθώς έλαβε πολύ υψηλή βαθμολογία στην αξιολόγηση της αρμόδιας υπηρεσίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Ενώ μετά την οριστική ένταξή του, ο Δήμος θα προχωρήσει άμεσα τις διαδικασίες για τη δημοπράτησή του. Με την ολοκλήρωσή του, επιτυγχάνεται η πλήρης κάλυψη των αναγκών αποχέτευσης λιμάτων, των οικισμών Χορτιάτη και Ασβεστοχωρίου, σε εναρμόνιση με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Πηλαίας Χορτιάτη, Ιγνάτιο Καϊδατζίδη, το συγκεκριμένο έργο που υλοποιείται είναι και η δικαίωση για τους κατοίκους της περιοχής, καθώς αποτελούσε πάγιο αίτημά τους. Ο Χορτιάτης εξυγχρονίζεται και βγαίνει από την ορεινή του απομόνωση, αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Καϊδατζίδης. Με το νέο δίκτυο αποχέτευσης λιμάτων εξασφαλίζεται η κάλυψη των αναγκών σε ποσοστό 100% τόσο στον οικισμό του Χορτιάτη όσο και στον οικισμό του Ασβεστοχωρίου. Ενώ προστατεύονται τα παρακείμενα ρέματα του πανοράματος της Θέρμης και του Ξηροποτάμου. Όπως επισημαίνει ο Δήμαρχος, με την κατασκευή του έργου επιτυγχάνεται ορθολογική συγκέντρωση των λιμάτων των δύο οικισμών και μεταφορά τους στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λιμάτων Θεσσαλονίκης. Εξαλείφεται η ανεξέλεγκτη διάθεση λιμάτων που προκαλεί ρήπανση των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων και εξασφαλίζεται προστασία της δημόσιας υγείας της ευρύτερης περιοχής. Η πρόταση αφορά στην κατασκευή εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης λιμάτων στον οικισμό Χορτιάτη με συνολικό μήκος που ξεπερνά τα 8 χιλιόμετρα, εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης λιμάτων στο Ασβεστοχώρι με συνολικό μήκος που ξεπερνά τα 14 χιλιόμετρα, κεντρικό συλλεκτήριο αγωγό μεταφοράς λιμάτων, δύο κεντρικά αντλιοστάσια στο Χορτιάτη με τον απαραίτητο εξοπλισμό και σύστημα αυτοματοποιημένου ελέγχου. Τελικός αποδέκτης των λιμάτων που συλλέγονται από τους οικισμούς Χορτιάτη και Ασβεστοχωρίου είναι η εγκαταστάσεις επεξεργασίας λιμάτων Θεσσαλονίκης στο Γαλλικό ποταμό, όπου καταλήγουν από το κεντρικό αντλιοστάσιο της ΕΙΑΘ.